Θα ήθελα να ευχαριστήσω τον καλλιτεχνικό διευθυντή, Μύρο Μιχαλίδη, ο οποίος ήταν και ο μαέστρος σήμερα. Τα 90 μέλη της ορχήστρας της Εθνικής Λυρικής Σκηνής. Και τους 10, υποθέτω 10, χειριστές των 10 γερανών. Και όλους όσους, και από το Ίδρυμά μας, και από την Κοινοπραξία, όσους εργάζονται κάθε μέρα από την αρχή του έργου αυτού. Θυμάμαι το 2011, όσοι από εσάς ήταν εδώ πέρα στην πρώτη μας εκδήλωση, που κάναμε περίπου 200 μέτρα πιο κάτω, την ίδια μέρα που ένα μέρος της Αθήνας κεγότανε και εμείς προσπαθήσαμε να δώσουμε ένα αίσθημα ελπίδας, το οποίο συνεχίζουμε να προσπαθούμε να δώσουμε. Το έργο προχωράει, όπως βλέπετε. Θα είναι έτοιμο στις αρχές του 2016. Η παράδοση θα γίνει την Άνοιξη ή τον Ιούνιο του 2016. Και πάνω απ' όλα θέλω να ευχαριστήσω τον Ρέντζο Πιάνο, έναν φίλο, προσωπικό φίλο, φίλο του Ιδρύματος, πάνω απ' όλα φίλο της Ελλάδας, ο οποίος έχει πιστέψει στην Ελλάδα, ακόμα και μέσα στη κρίση, ο μόνος ο οποίος έλεγε ότι μέσα από αυτό το έργο μπορεί να ξαναγεννηθεί μια καινούργια Ελλάδα. Να δώσω το μικρόφωνο στο Ρέντζο,
να μας πει μερικά λόγια. Ευχαριστούμε. But you know, I love cranes. And this was a nice way to end a beautiful day in Athens, in the late afternoon breeze. So it was a good way to come together. Thank you for coming. But also, of course, to have a musician here, to have you, maestro, to have you here already, it makes a lot of sense. Because today we celebrate music. And music is one of the dimensions of this foundation, of this building. When this building will open, we will have music, we will have a library, we will have a park. And we are here at the beginning of the park. So it will be a multiple function, but music will play a fundamental game.